της Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει. Γιατί να πληρώνει κάποιος τα αδειόδια του Ρίου προς Πάτρα ή αυτά της Ελευσίνας προς Αθήνα? Υπάρχει κάποιος που μπορεί να εξηγήσει με ποια λογική ένας οδηγός που έχει πληρώσει 3,20 ευρώ για να περάσει από τα αδειόδια του Ελαιώνα υποχρεώνεται να ξαναπληρώσει αυτή τη φορά στο Ρίο? Και μάλιστα όταν η οδός από Ρίο μέχρι Πάτρα είναι υποκατασκευή επί της ουσίας. Το ίδιο συμβαίνει και στην Αθήνα. Φτάνεις Ελευσίνα, πληρώνεις διόδια και στο καπάκι μπαίνεις στην Αττική Οδό και ξαναπληρώνεις. Όλοι χρειαζόμαστε λεφτά, αλλά πουλάμε κάτι για να τα διεκδικήσουμε. Είναι απίστευτο. Ο κόσμος έχει μαζευτεί για να διαμαρτυρηθεί γιατί είναι άδικο. Και βλέπω μια σιωπή, μια αβουλία. Δεν ξέρω πού οφείλεται αυτό. Θα πρέπει να σημειωθεί πως στην Ιταλία, όπως και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, τα διόδια είναι πραγματικά αναλογικά. Στην είσοδο, π.χ. Ρίο προς Αθήνα, παίρνεις ένα χαρτάκι στο οποίο αναγράφεται ο σταθμός των διοδίων και πληρώνεις σε όποια έξοδο βγεις, ανάλογα με τα χιλιόμετρα που έχεις κάνει. Το σκάνδαλο της Ολυμπίας Οδού έχει να κάνει και με την έξοδο Καλαβρίτων στο Διακοφτό. Ο πατερνός που πηγαίνει Καλαβρίτα πληρώνει 3,20 ευρώ στον Ελαιώνα για 7 χιλιόμετρα, καθώς σε εκείνο το σημείο στρίβει για Καλαβρίτα, αλλά πλήρωσε 3,20 ευρώ για 7 χιλιόμετρα επί της Ολυμπίας Οδού. Έχουμε καθηγητές, δασκάλους που πάνε ακράτα να διδάξουν και περνάνε το 2,10 του Δρέπανου και το 3,20 επί 2 πήγαινε έλα, αυτοί οι άνθρωποι πληρώνουν παραπάνω από το μισθό τους. Είμαστε δίπλα σας σε κάθε ξεχωριστή στιγμή. Φώτης Κατραούρας. Το κόσμημα που σας αξίζει.